Πράξεις κεφάλαιο 16. Θα ξεκινήσουμε να διαβάζουμε στο στίχο 11. Έτσι λοιπόν, αφού αποπλέψαμε από την Τροάδα, περάσαμε κατευθείαν στη Σαμοθράκη και την ακόλουθη ημέρα στη Νεάπολη. Και από εκεί στους Φιλίππους, που είναι η πρώτη πόλη εκείνου του μέρους της Μακεδονίας, Ρωμαϊκή Αποικία. Και διαμέναμε σε αυτή την πόλη μερικές ημέρες. Και κατά την ημέρα του Σαββάτου βγήκαμε έξω από την πόλη, κοντά στο ποταμό, όπου συνηθιζόταν να γίνεται προσευχή, και αφού καθίσαμε, μιλούσαμε στις γυναίκες που είχαν συγκεντρωθεί. Και κάποια γυναίκα που ονομαζόταν Λιδία μας άκουγε, πολίτρια Πορφύρας από την πόλη των Θεατήρων, η οποία σεβόταν τον Θεό, της οποίας ο Κύριος άνοιξε την καρδιά για να προσέχει σε εκείνα που μιλούσε ο Παύλος. Και αφού βαφτίστηκε αυτή και ολόκληρος ο οίκος της, παρακάλεσε λέγοντας: Αν με κρίνατε ότι είμαι πιστή στον Κύριο, περάστε μέσα στο σπίτι μου και μείνετε. Και μας παρότρινε. Το κείμενό μας μιλάει για την μεταστροφή της Λιδίας. Η Λιδία παραδοσιακά είναι γνωστή ως η πρώτη χριστιανή στην Ευρώπη. Να κάνω 3 γρήγορα σχόλια πάνω σε αυτό. Πρώτον, πριν 2000 χρόνια τα σύνορα μεταξύ των Υπήρων δεν ήταν τόσο συγκεκριμένα όσο είναι σήμερα. Όταν ο Παύλος ταξίδεψε από τη Μικρά Ασία στην Μακεδονία, δεν θα θεωρούσε ότι ταξίδευε από την Ασία στην Ευρώπη, αλλά ότι ταξίδευε από ένα μέρος Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας σε ένα άλλο μέρος Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Αλλά τέλος πάντων. Δεύτερον, η Πεντηκοστή ήταν 20 χρόνια νωρίτερα. Και αν θυμάστε την ημέρα της Πεντηκοστής, υπήρχαν εκεί πολλοί άνθρωποι από όλη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία που είχαν πάει στην Ιερουσαλήμ για τη γιορτή. Και οι περισσότεροι από αυτούς θα είχαν επιστρέψει σπίτια τους σε διάφορα μέρη συμπεριλαμβανομένων και της Ευρώπης. Και το πιο πιθανό θα είναι ότι κάποιος από αυτούς θα μιλάει για τον Χριστό και ότι κάποιος στην Ευρώπη θα σωζόταν μέσα στα επόμενα 20 χρόνια. Αλλά τέλος πάντων. Τρίτον, ακόμη και αν η Λιδία ήταν όντως η πρώτη χριστιανή στην Ευρώπη, δεν ήταν η πρώτη Ευρωπαία που σώθηκε, επειδή δεν ήταν από τη Μακεδονία. Ήταν από τα Θυάτυρα που είναι στη Μικρά Ασία. Οπότε απλά ήθελα να τονίσω αυτά τα πράγματα, αλλά παραδοσιακά, αν κάποιος σας ρωτήσει ποιο ήταν το πρώτο άτομο στην Ευρώπη που σώθηκε, ο κόσμος λέει η Λιδία, στις πράξεις κεφάλαιο 16. Τώρα, ο στίχος 11 ξεκινάει με τις λέξεις αφού λοιπόν, οπότε έχουμε τη συνέχεια αυτού που είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Ο Παύλος ξεκίνησε το δεύτερο αποστολικό ταξίδι, έφυγε από την Αντιόχεια μαζί με τον Σίλα, διαπέρασε τη σημερινή Τουρκία και κατά τη διάρκεια της διαδρομής πήρε και τον Τιμόθεο. Οπότε έχουμε αυτούς τους τρεις και όπου προσπαθούσαν να πάνε, ο Παύλος με τον Τιμόθεο και τον Σίλα, ο Θεός τους έλεγε όχι. Οπότε καταλήγουν στο μόνο μέρος που δεν τους είπε όχι, και αυτό ήταν πάνω στη γωνία της σημερινής Τουρκίας, στην Τροάδα. Τη βλέπετε και στο χάρτη. Και μάλλον από εκείνο το σημείο και μετά ήταν μαζί τους και ο Λουκάς, επειδή το κείμενο αλλάζει από αυτοί πήγαν εδώ και εκεί σε εμείς πήγαμε εδώ και εκεί. Δηλαδή είναι και ο Λουκάς μαζί τους. Και όταν είναι στην Τροάδα και δεν ξέρουν πού άλλου να πάνε, ο Θεός τους έδωσε ένα όραμα και τους είπε: Πηγαίνετε στη Μακεδονία. Και αυτοί αμέσως υπάκουσαν και σηκώθηκαν. Και αφού λοιπόν, στίχος 11, αποπλέψαμε από την Τροάδα, περάσαμε κατευθείαν στη Σαμοθράκη. Η Σαμοθράκη είναι αυτό το νησάκι εδώ πέρα. Σταματήσαν εκεί για λίγο. Και μετά από αυτό, την ακόλουθη ημέρα φτάσανε στη Νεάπολη. Η Νεάπολη βρισκόταν εκεί που είναι η σημερινή Καβάλα. Ήταν πόλη που είχε μεγάλο λιμάνι, 15 χιλιόμετρα μακριά από τους Φιλίππους. Και μετά ο στίχος 12 λέει ότι από εκεί πέρα πήγανε στους Φιλίππους, που είναι η πρώτη πόλη εκείνου του μέρους της Μακεδονίας, Ρωμαϊκή Αποικία, και διαμέναμε σε αυτή την πόλη μερικές ημέρες. Οπότε πάνε στους Φιλίππους. Δεν ήταν η πρωτεύουσα της Μακεδονίας, αλλά ήταν μια μεγάλη πόλη σε εκείνο το μέρος της Μακεδονίας. Πήρε την ονομασία της από τον Φίλιππο το δεύτερο, ο οποίος ήταν πατέρας του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο Λουκάς μας λέει ότι ήταν Αποικία, και όντως ήταν Ρωμαϊκή Αποικία. Ήταν σχεδόν σαν να έχεις μια Ιταλική πόλη στην Ελλάδα. Διάβασα ότι περίπου το 80% των επιγραφών που έχουμε βρει είναι στα λατινικά και όχι στα ελληνικά. Αλλά τέλος πάντων, φτάνουν στους Φιλίππους, που είναι μεγάλη πόλη, και μένουν εκεί για μερικές ημέρες. Στίχος 13 λέει: Και κατά την ημέρα του Σαββάτου
Βγήκαμε έξω από την πόλη, κοντά στον ποταμό, όπου συνηθιζόταν να γίνεται προσευχή, και αφού καθίσαμε, μιλούσαμε στις γυναίκες που είχαν συγκεντρωθεί. Οπότε έχουν φτάσει στους Φιλίππους και μετά από μερικές μέρες είναι Σάββατο. Οπότε τι θα κάνουν? Αυτό που κάνουν κάθε Σάββατο όταν πάνε σε μια καινούρια πόλη. Θα πάνε να βρουν μια συναγωγή για να πάνε να μιλήσουν πρώτα στους Ιουδαίους και να τους εξηγήσουν το Ευαγγέλιο και να τους δείξουν από τις γραφές ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός. Αλλά από ό,τι φαίνεται, αυτό το Σάββατο, από ό,τι φαίνεται, δεν βρίσκουν συναγωγή. Ξέρουμε ότι χρειαζόταν τουλάχιστον 10 άντρες για να ξεκινήσει μια συναγωγή. Και από ό,τι φαίνεται, μάλλον θα πήγανε, θα ζητήσανε μια συναγωγή των Ιουδαίων. Δεν βρήκανε και είπαν εντάξει, τότε που συγκεντρώνονται οι Ιουδαίοι? Κάτω κοντά στο ποτάμι. Πολλές φορές οι συναγωγές ήταν κοντά στα ποτάμια για να είχαν νερό για όλες τις τελετές εξαγνισμού. Οπότε δεν έχουμε συναγωγή. Άρα μάλλον δεν θα υπήρχε ραβίνος. Μάλλον δεν θα είχαν γραφές. Οπότε απλά μαζεύονται για να προσευχηθούν δίπλα στο ποτάμι. Οπότε κατεβαίνουν στο ποτάμι όπου συνηθιζόταν να γίνεται προσευχή το Σάββατο και βρίσκουν κάποιες γυναίκες. Δεν αναφέρονται καθόλου άντρες, ίσως να υπήρχαν κάποιοι, αλλά αν υπήρχαν θα ήταν λιγότεροι από 10. Οπότε βρίσκουν αυτές τις γυναίκες που δεν έχουν συναγωγή, που προσεύχονται. Οπότε εμφανίζεται ο Παύλος, ο οποίος είναι υπερβολικά μορφωμένος, που έχει εκπαιδευτεί κάτω από έναν από τους πιο διάσημους ραβίνους του πρώτου αιώνα, τον Γαμαλιήλ, και εμφανίζεται και αυτές θα λένε: «Α, έχουμε πολύ καιρό να ακούσουμε κήρυγμα». Και ο Παύλος λέει: «Θα θέλετε να σας κηρύξω λίγο από τις γραφές?» «Βεβαίως». Οπότε αυτό και κάνει. Στίχος 14. Λέει: «Και κάποια γυναίκα που ονομαζόταν Λυδία μας άκουσε. Πολίτρια Πορφύρας από την πόλη των Θεατήρων, η οποία σεβόταν τον Θεό». Σταματάμε λίγο εκεί. Οπότε τώρα μας παρουσιάζεται η Λυδία. Όταν διαβάζουμε στο βιβλίο των Πράξεων οι άτομα που ήταν σεβόμενοι τον Θεό, συνήθως αναφέρεται σε εθνικούς οι οποίοι θέλουν να λατρέψουν το Θεό του Ισραήλ. Είναι άνθρωποι που έχουν εγκαταλείψει τον ειδωλολατρικό πολυθεϊσμό. Δεν έχουν γίνει Ιουδαίοι, αλλά τους αρέσει να πηγαίνουν στη συναγωγή, τους αρέσει να ακούνε για τον ένα Θεό του Ισραήλ που είναι μέσα στη Βίβλο. Οπότε η Λυδία βασικά είναι μια εθνική, δεν είναι Ιουδαία, αλλά της αρέσει να συμμετάσχει σε αυτή τη μικρή Ιουδαϊκή λατρεία. Και είναι πολίτρια Πορφύρας από τα Θεάτυρα στη Μικρά Ασία. Όταν λέει ότι ήταν πολίτρια Πορφύρας, αναφέρεται ή σε πορφυρή βαφή ή σε πορφυρό ύφασμα, και τα δύο. Στα αρχαία χρόνια τα Θεάτυρα ήταν γνωστά για την παραγωγή πορφυρών βαφών και υφασμάτων. Και τώρα όταν το διαβάζουμε αυτό σήμερα μπορεί να μην σημαίνει πολλά για μας το ότι ήταν πολίτρια Πορφύρας, αλλά αυτό μας δίνει αρκετές πληροφορίες για τη Λυδία. Σήμερα, κάτι που δεν το σκεφτόμαστε συχνά σχετικά με τα ρούχα. Φοράμε όλοι ρούχα που έχουν διάφορα χρώματα. Παραδείγματος χάρη η γραβάτα μου είναι μπλε, εσύ φοράς κόκκινα. Όλοι φοράμε ρούχα με χρώματα. Αλλά αυτά τα χρώματα είναι τεχνητά. Στα αρχαία χρόνια οι περισσότεροι άνθρωποι δεν είχαν ρούχα με χρώματα. Τα περισσότερα ρούχα ήταν καφέ, μπέζ, ίσως άσπρα, κάτι τέτοιο. Οπότε κόστιζε αρκετά λεφτά το να έχεις ρούχα με χρώματα, επειδή έπρεπε να βρεθούν τα χρώματα μέσα στη φύση και μετά να βάψεις τα ρούχα. Και η πορφύρα ήταν ένα σχετικά δύσκολο χρώμα να βρεις στη φύση για να μπορέσεις να βάψεις τα ρούχα. Οπότε ήταν πολύ δύσκολο να βρεις πορφυρή βαφή. Και άκουσα μια ιστορία, δεν ξέρω πόσο αλήθεια είναι, δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά άκουσα μια ιστορία πως ο τρόπος που ανακάλυψαν την πορφύρα ήταν από ένα σκυλί που πήγε σπίτι του μια μέρα και το στόμα του ήταν με το χρώμα πορφύρας. Και είπανε πού βρέθηκε αυτό. Και ανακαλύψαν ότι το σκυλί είχε πάει και είχε φάει από διάφορα κοχύλια που είχαν μια ουσία που μέσα στη θάλασσα δεν είναι πορφυρή, αλλά όταν βγαίνει στον αέρα γίνεται πορφυρή. Οπότε αυτό που κάνανε στα θεάτυρα και οπουδήποτε αλλού που φτιάχνανε πορφυρό ύφασμα, παίρνανε αυτά τα κοχύλια και παίρνανε τη λίγη ουσία που είχε μέσα και χρειαζόσουν πολλά κοχύλια. Ήτανε δύσκολο να τα μαζέψεις, χρειαζόταν πάρα πολύ δουλειά για να κάνεις το ύφασμα πορφυρό. Και αφού ήτανε τόση δύσκολη δουλειά,
και έπαιρνε τόσο πολύ χρόνο για να το φτιάξεις, αυτό σημαίνει ότι ήταν υπερβολικά ακριβό. Και αφού είναι τόσο ακριβό, αυτό σημαίνει ότι μόνο αυτοί που είναι υπερβολικά πλούσιοι μπορούν να φορέσουν πορφύρα. Γι' αυτό συνήθως βασιλιάδες και βασίλισσες θα φορούσαν πορφύρα. Αν βλέπετε κάποιον να περπατάει στον δρόμο και που φοράει πορφύρα, καταλαβαίνετε, αυτός ο άνθρωπος δεν είναι απλά καλά, είναι υπερβολικά πλούσιος. Θα ήταν εισάξιο με, ξέρω εγώ, αν βλέπατε κάποιον να οδηγάει μια Rolls Royce ή οποιοδήποτε αυτοκίνητο τέλος πάντων, που είναι το πιο ακριβό στον κόσμο σήμερα. Ξέρετε ότι αυτός ο άνθρωπος έχει λεφτά, πολλά λεφτά. Θυμάστε την ιστορία που είπε ο Ιησούς στο Καταλουκά κεφάλαιο 16 με τον πλούσιο και τον Λάζαρο που και οι δύο πεθαίνουνε. Και μιλώντας για τον πλούσιο, λέει ότι αυτός ο άνθρωπος δινόταν κάθε μέρα με πορφύρα και στολή από πίσω. Οπότε ο κόσμος όταν το άκουγε αυτό, θα έλεγε αυτός ο άνθρωπος σε αυτή την ιστορία είναι πολύ πλούσιος. Και θα μου πείτε, εντάξει Νίκο, γιατί μας εξηγείς όλα αυτά τα πράγματα για την πορφύρα. Σας το λέω για να καταλάβετε ότι η Λιδία δεν ήταν απλά μια πολίτρια που καθόταν στην άκρη του δρόμου και πουλάγε πορφύρα σε ένα μπάγκο, αλλά είχε μια μεγάλη επιχείρηση. Ήτανε μεγάλη επιχειρηματίας. Απλά και μόνο για να έχει το στόκ αυτή η γυναίκα θα έπρεπε να έχει λεφτά. Θα έπρεπε να έχει αρκετά λεφτά. Επίσης, έχουμε το γεγονός ότι από ό,τι φαίνεται έχει αρκετά μεγάλο σπίτι, επειδή αργότερα προσκαλεί τον Παύλο και τον Τιμόθεο και τον Σίλα και πιθανόν και τον Λουκά να μείνουν στο σπίτι της. Επίσης, στο τέλος του κεφαλαίου φαίνεται ότι ίσως πως η εκκλησία που ξεκινάει στους Φιλίππους έχει συνάθρηση στο σπίτι της, οπότε έχει αρκετά μεγάλο σπίτι. Και είναι πολύ δρία πορφύρας που σημαίνει ότι αυτή η γυναίκα είχε λεφτά. Και μάλιστα, άμα διαβάσουμε αργότερα στην Καινή Διαθήκη, ο Παύλος λέει ότι ενώ ήταν στη Θεσσαλονίκη, η εκκλησία στους Φιλίππους του έστειλε οικονομική βοήθεια για να τον βοηθήσει στο έργο του δύο φορές. Και δεν ήταν εκεί για μεγάλο διάστημα, οπότε αυτό ίσως να έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Λιδία ήταν από την εκκλησία στους Φιλίππους, επειδή φαίνεται ότι είχε αρκετά λεφτά. Οπότε είναι πολίτρια πορφύρας από τα θυάτυρα στην Μικρασία. Φαίνεται ότι οικονομικά είναι αρκετά καλά. Μάλλον δεν είναι παντρεμένη. Μάλλον μέσα στη βίβλο όταν διαβάζουμε για μια γυναίκα που είναι παντρεμένη, συνήθως μας δίνεται το όνομα του άντρα της. Εδώ δεν έχουμε τίποτα τέτοιο. Συν το γεγονός ότι η ίδια είναι επιχειρηματίας. Μάλλον σημαίνει ότι δεν είναι παντρεμένη. Δεν ξέρω αν ήταν χείρα, αν ήταν διαζευμένη, αν δεν είχε παντρευτεί ποτέ, δεν ξέρουμε. Αλλά όπως και να έχει, έχουμε εδώ πέρα τη Λιδία. Μια γυναίκα η οποία θέλει να λατρεύσει μαζί με τους Ιουδαίους και είναι σε αυτή τη συνάθρηση όπου γίνεται προσευχή και ακούει τον Παύλο να κηρύττει το Ευαγγέλιο. Και διαβάζουμε κάτι υπέροχο στο τέλος του στίχου 14, λέει της οποίας ο Κύριος άνοιξε την καρδιά για να προσέχει σε εκείνα που μιλούσε ο Παύλος. Υπάρχουν πολλές φορές που είτε μέσα στη βίβλο ή και απλά ακούγοντας για τις μεταστροφές διαφόρων ανθρώπων, ακούμε για κάποιες δραματικές μεταστροφές. Όλοι ξέρουμε ιστορίες για δολοφόνους και ναρκωμανείς που σώθηκαν ενώ ήταν μέσα στη φυλακή και τέτοια πράγματα. Και ενώ υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έγιναν χριστιανοί με τέτοιο δραματικό τρόπο, για κάποιους άλλους δεν έγιναν έτσι τα πράγματα. Περισσότεροι άνθρωποι λένε, εντάξει, δεν σκότωσα ποτέ κανέναν, μεγάλωσα σε χριστιανικό σπίτι, άκουσα το Ευαγγέλιο και σώθηκα. Αλλά αυτό δεν είναι κακό, αφού κάπως έτσι σώθηκε και η Λιδία. Δεν βλέπουμε κάποιο δραματικό, υπερφυσικό σημάδι από το Άγιο Πνεύμα. Δεν διαβάζουμε τη γλώσσα λάλης ή τίποτα τέτοιο. Άκουσε το Ευαγγέλιο και το πίστεψε. Και αυτό που θέλω να προσέξετε, επειδή είναι σημαντικό, είναι πως λέει ότι ο Κύριος της άνοιξε την καρδιά για να προσέχει σε εκείνα που μιλούσε ο Παύλος. Υπάρχουν πολλά σημαντικά μαθήματα εδώ πέρα. Πρώτον, καταλάβετε ότι η καρδιά της Λιδίας αρχικά ήταν κλειστή. Αφού ο Θεός της άνοιξε την καρδιά, αυτό πάει να πει ότι αρχικά η καρδιά της ήταν κλειστή. Στο παρελθόν η καρδιά της ήταν κλειστή όσον αφορά τα πράγματα του Θεού, η καρδιά της ήταν κλειστή όσον αφορά το Ευαγγέλιο, αλλά τώρα είναι ανοιχτή για να μπορέσει να τα δεχτεί. Και το ερώτημα είναι, εδώ έχουμε κάτι που ισχύει συγκεκριμένα και μόνο για τη Λιδία? Μόνο αυτή είναι που είχε κλειστή καρδιά? Ή είναι αυτό κάτι που ισχύει για τους πάντες από τη φύση μας? Ακούστε.
Αν διαβάσουμε την επιστολή προς Ρωμαίους και πολλά άλλα μέρη, αλλά συγκεκριμένα εκεί πέρα, όπου ο Παύλος ξοδεύει τρία κεφάλαια για να εξηγήσει ότι είμαστε όλοι αμαρτωλοί. Στο κεφάλαιο 1 μιλάει για τους ανθρώπους γενικά και λέει, ξέρετε κάτι, οι άνθρωποι γνώρισαν τον Θεό, τουλάχιστον γνώρισαν ότι υπάρχει Θεός, όλοι το ξέρουν ότι υπάρχει Θεός, χάρη στη δημιουργία. Λέει ότι βλέποντας τη δημιουργία όλοι μπορούν να καταλάβουν ότι υπάρχει ένας δημιουργός, μπορούν να καταλάβουν ότι αυτός ο δημιουργός είναι ισχυρός. Οι άνθρωποι βλέπουν ότι υπάρχει Θεός. Το ξέρουν αυτό, αλλά τι κάνουν? Καταστέλουν αυτή τη γνώση και καταλήγουν να λατρεύουν τη δημιουργία παρά τον ίδιο το δημιουργό. Και μετά, καθώς προχωράει στο κεφάλαιο 2, λέει οι Ιουδαίοι που δεν είχαν απλά το φως της φύσης, που δεν είπαν απλά εντάξει ξέρουμε ότι υπάρχει κάποιος δημιουργός αλλά δεν ξέρουμε ποιος είναι. Οι Ιουδαίοι είχαν αποκάλυψη από τον Θεό, από τους προφήτες, από τη Γραφή, αλλά και πάλι δεν υπάρχουν τον Θεό. Στο κεφάλαιο 2 της επιστολής προς Ρωμαίους μιλάει προς Ιουδαίους και τους λέει ότι το όνομα του Κυρίου βλασφημείται ανάμεσα στα έθνη εξαιτίας σας. Και μετά προχωράει στο κεφάλαιο 3 και λέει το εξής, πως και οι Ιουδαίοι και οι Έλληνες είναι κάτω από την αμαρτία και λέει δεν υπάρχει δίκαιος. Και στην περίπτωση που σκέφτεστε ότι μπορεί να υπάρχουν εξαιρέσεις, λέει όχι, ούτε ένας. Δεν υπάρχει κανένας που να έχει σύνεση, δεν υπάρχει κανένας που να εξητάει τον Θεό. Προς Ρωμαίους 3:11. Οι καρδιές ολονών είναι κλειστές προς τον Θεό. Προς Εφεσίους κεφάλαιο 2. Λέει πως από τη φύση μας είμαστε όλοι τέκνα οργής. Όλοι. Οι καρδιές ολονών αρχικά είναι κλειστές προς τον Θεό. Στον Ιερεμία κεφάλαιο 17. Λέει η καρδιά είναι απατηλή περισσότερο από όλα και υπερβολικά διεφθαρμένη. Θέλω να το ξαναπώ αυτό να το ακούσετε. Η καρδιά είναι απατηλή περισσότερο από όλα και υπερβολικά διεφθαρμένη. Και φαντάζομαι κάποιους ανθρώπους εδώ πέρα να λένε εντάξει δεν είμαι τόσο κακός. Ξέρετε τι μόλις έγινε. Η καρδιά σας εξαπάτησε στο να νομίζετε ότι είστε εντάξει. Όχι. Είμαστε όλοι, αρχικά, με καρδιές κλειστές προς τον Θεό. Και η μαρτυρία του Θεού σχετικά με την καρδιά μας είναι ότι είναι απατηλή πάνω απ' όλα. Οπότε, οι καρδιές ολονών, όχι μόνο της Λυδίας, είναι κλειστές, αρχικά, προς τον Θεό. Μας οδηγεί σε κάτι άλλο πρέπει να δούμε. Λέει πως ο Θεός της άνοιξε την καρδιά. Αν είναι να ανοιχτεί η καρδιά μας, πρέπει να γίνει από τον Θεό. Η καρδιά της Λυδίας άνοιξε, αλλά δεν το έκανε η ίδια. Δεν άνοιξε η ίδια την καρδιά της. Λέει ο Θεός της άνοιξε την καρδιά. Ξέρω πολλές φορές πάμε στους ανθρώπους και τους λέμε ανοίξτε τις καρδιές σας στο Χριστό, ανοίξτε τις καρδιές σας στο Θεό. Και καταλαβαίνω το νόημα όταν λέμε κάτι τέτοιο, αλλά αυτό είναι το μόνο μέρος σε ολόκληρη τη γραφή που διαβάζουμε για μια καρδιά να ανοίγει. Και το κάνει ο Θεός, όχι η Λυδία. Αυτός πρέπει να το κάνει επειδή εμείς δεν μπορούμε να ανοίξουμε τις δικές μας καρδιές. Δεν έχουμε τη δύναμη να το κάνουμε. Στον Ιερεμία κεφάλαιο 13, κεφάλαιο 13 και στίχο 23, λέει «Μπορεί ο Αιθίωπας να αλλάξει το δέρμα του ή η λεοπάρδαλη τα ποικίλματά της?» Δεν είναι ρητορική ερώτηση, πρέπει να απαντηθεί. Μπορεί ο Αιθίωπας να αλλάξει το δέρμα του? Μπορεί να σταματήσει να είναι μαύρος και να γίνει άσπρος? Όχι. Από τη φύση του είναι Αιθίωπας, άρα έτσι είναι το δέρμα του. Μπορεί η λεοπάρδαλη να αλλάξει τα ποικίλματά της? Όχι. Αλλιώς δεν θα ήταν λεοπάρδαλη. Θα έπρεπε να αλλάξει τη φύση της. Και έτσι ο Θεός καταλήγει, τότε ούτε κι εσείς μπορεί να κάνετε καλό, οι οποίοι έχετε μάθει το κακό. Είναι μες στη φύση μας. Γεννιόμαστε αμαρτωλοί και μας αρέσει. Προς Ρωμαίους κεφάλαιο 8 μιλάει για το φρόνημα της σάρκας. Το φρόνημα του άπιστου, που δεν είναι φωτισμένο από το Άγιο Πνεύμα. Και λέει το φρόνημα της σάρκας είναι έχθρα προς το Θεό. Δεν υποτάσσεται στον νόμο του Θεού, αλλά ούτε και μπορεί. Αν λοιπόν δεν μπορώ να υποταχτώ και δεν θέλω να υποταχτώ στον νόμο του Θεού, δεν μπορώ να ανοίξω την καρδιά μου και δεν μπορώ να αλλάξω τη φύση μου, ο Θεός πρέπει να το κάνει. Στον Εζεκιήλ λέει ότι ο Θεός είναι αυτός που αφαιρεί την καρδιά της πέτρας και μας δίνει μια καρδιά σάρκας. Και αυτό ακριβώς είναι που κάνει εδώ πέρα με τη Λυδία. Και ο Λουκάς είναι συνεπής πάνω σε αυτό το θέμα.
Το βλέπουμε συνεχώς στις πράξεις. Πως ο Θεός είναι αυτός που ξεκινάει τη σωτηρία. Στο κεφάλαιο 11 διαβάζουμε για τον Θεό που χαρίζει μετάνοια. Στο κεφάλαιο 13 λέει ότι αυτοί οι οποίοι ήταν διορισμένοι για αιώνια ζωή πίστεψαν. Στο κεφάλαιο 14 μιλάει για τον Θεό που ανοίγει την πόρτα της πίστης. Στους εθνικούς, η σωτηρία είναι του Κυρίου. Ξέρω, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι και τους έχω ακούσει πολλές φορές που δίνουν μεγαλύτερη έμφαση από ό,τι θα έπρεπε στη δύναμη του ανθρώπου για να σωθεί παρά στο Θεό. Και πόσες φορές έχω ακούσει ανθρώπους να λένε «Ο Θεός έχει κάνει ό,τι μπορεί να κάνει». Έστειλε τον Χριστό, πέθανε στο Σταυρό, αναστήθηκε από τους νεκρούς, τώρα τα πάντα εξαρτώνται από εσάς. Είναι αλήθεια φυσικά ότι είμαστε όλοι υπεύθυνοι για τις πράξεις μας και για τις αμαρτίες μας. Αλλά το ίδιο άτομο που λέει «Όλα εξαρτούνται από σένα, ο Θεός έχει κάνει ό,τι είναι να κάνει», την επόμενη στιγμή γυρνάει και προσεύχεται στο Θεό για τη σωτηρία των φίλων του και της οικογένειάς του και λέω «Γιατί προσεύχεσαι στο Θεό? Τι άλλο να κάνει, αν έχει κάνει ήδη ό,τι μπορεί να κάνει?» Όχι, η σωτηρία είναι του Κυρίου. Και είναι όντως σωστό να προσευχόμαστε στο Θεό να αλλάξει τις καρδιές των ανθρώπων, δεν επειδή αυτός είναι που αλλάζει τις καρδιές. Ξέρω άλλους που λένε, αν η σωτηρία εξαρτάται μόνο από το Θεό, τότε γιατί να κάνουμε οτιδήποτε? Γιατί να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο? Γιατί να πούμε στον κόσμο για τον Χριστό? Αν η σωτηρία είναι του Κυρίου και όλα εξαρτούνται από Αυτόν, τότε δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα και ας αφήσουμε το Θεό να σώσει τους εκλεκτούς του. Όχι, επειδή ο Θεός που έχει διορίσει το τέλος είναι ο ίδιος Θεός που έχει διορίσει τα μέσα με τα οποία θα φτάσει σε αυτό το τέλος. Και ο Θεός έχει διορίσει ότι θα σώσει το λαό του διαμέσου του κηρύγματος του Ευαγγελίου. Πότε άνοιξε η καρδιά της Λυδίας? Όταν ο Παύλος κήρυτε το Ευαγγέλιο. Κανείς δεν σώζεται ξεχωριστά από το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Οπότε από τη στιγμή που δεν ξέρουμε πιανού την καρδιά ο Θεός θα ανοίξει, κηρύττουμε το Ευαγγέλιο στους πάντες όπως ο Κύριος μας έχει διατάξει και ο Κύριος θα σώσει το λαό του. Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας, κηρύττουμε το Ευαγγέλιο στους πάντες και ο Θεός θα ανοίξει καρδιές για να πιστέψουν το μήνυμα. Αλλιώς δεν πρόκειται να γίνει. Και αυτό γίνεται με τη Λυδία. Ο Παύλος κηρύττει, ο Θεός της ανοίγει την καρδιά και αυτή πιστεύει το Ευαγγέλιο. Έτσι η Λυδία σώζεται. Και όταν ένας άνθρωπος σώζεται, η σωτηρία θα αρχίσει να φανερώνεται, όπως βλέπουμε στο στίχο 15. Λέει και αφού βαφτίστηκε αυτή και ολόκληρος ο οίκος της, παρακάλεσε λέγοντας «Αν με κρίνατε ότι είμαι πιστή στον Κύριο, περάστε μέσα στο σπίτι μου και μείνετε». Και μας παρότρινε. Οπότε ο Κύριος τη σώζει και βλέπουμε δύο πράγματα. Βαπτίζεται και μετά δείχνει αγάπη, καλοσύνη και φιλοξενία σε άλλους πιστούς. Κάτι που είναι ενδιαφέρον είναι ότι η φιλοξενία δεν είναι απλά κάτι που αναφέρεται πολλές φορές μέσα στη Βίβλο, αλλά υπάρχει εντολή πολλές φορές μέσα στη Βίβλο. Στο Α Πέτρου 4:9, αυτό ήταν το πιο ενδιαφέρον επειδή υπάρχουν πολλά εδάφια, στο Α Πέτρου 4:9 λέει να είστε φιλόξενοι ο ένας προς τον άλλο χωρίς παράπονα. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν να το κάνουν, αλλά ο Θεός λέει θα το κάνετε. Αλλά τη Λυδία δεν την αναγκάζει κανένας να το κάνει και μάλιστα είναι σαν να αναγκάζει αυτή τον Παύλο και την ομάδα του. Από το κείμενο φαίνεται ότι ο Παύλος και η ομάδα του ήταν σε φάση εντάξει, δεν χρειάζεται. Αλλά αυτή λέει όχι, θα έρθετε. Θα μείνετε μαζί μου. Επειδή λέει, μας προέτρεψε, το αρχαίο κείμενο λέει και παρεβιάσατο ημάς. Σαν να τους έβαλε με το ζόρι. Όχι, θα μείνετε μαζί μου. Και έτσι μείνανε. Οπότε πρώτα απ' όλα δείχνει αγάπη στους αδελφούς. Θέλει να τους φιλοξενήσει να μείνουν στο σπίτι της. Και δεύτερον, βαπτίζεται. Στην Καινή Διαθήκη δεν υπάρχει πιστός που να μην βαπτίζεται. Το βάπτισμα συμβολίζει τον καθαρισμό από την αμαρτία, συμβολίζει το θάνατο και την ταφή του παλαιού μας εαυτού και την ανάστασή μας σε μια νέα ζωή, ενωμένη με τον Χριστό που επίσης πέθανε και αναστήθηκε από τους νεκρούς. Και όσοι πιστεύουν στον Χριστό και μόνο για τη σωτηρία τους, θα πρέπει να βαπτιστούν, όπως και η Λυδία. Τώρα, θα μπορούσα να τελειώσω εδώ, αλλά έχω μια τελευταία μικρή υποσημείωση πριν κλείσω. Ένα μικρό υστερόγραφο, αν θέλετε. Προσέξτε το στίχο 15 που λέει «Και αφού βαφτίστηκε αυτή και ολόκληρος ο οίκος της».
Εκείνες οι εκκλησίες που βαπτίζουν μωρά λατρεύουν αυτό το στίχο. Λατρεύουν αυτό το στίχο. Ρωτάτε γιατί. Θα σας πω, κοιτάξτε, επειδή εμείς οι βαπτιστές λέμε ότι το βάπτισμα πρέπει να γίνεται μόνο σε άτομα που ομολογούν πίστη στο Χριστό. Αλλά οι άλλες εκκλησίες θα τονίσουν αυτό το στίχο και λένε, ακούστε εσείς οι βαπτιστές που λέτε ότι μόνο οι πιστοί πρέπει να βαπτίζονται. Εδώ, σε αυτό το στίχο, δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι ο οίκος της Λυδίας πίστεψε. Σωστά, δεν υπάρχει σε αυτό το στίχο καμία ένδειξη πως ο οίκος της πίστεψε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για αυτούς. Επειδή αναγνωρίζουν πως όταν βαπτίζουν μωρά, βαπτίζουν άπιστους. Δεν τίθεται θέμα, το ξέρουν ότι όταν βαπτίζουν μωρά, βαπτίζουν άπιστους. Οπότε είναι πολύ σημαντικό για αυτούς να βρούνε κάποιο εδάφιο όπου βαπτίζεται κάποιος που δεν είναι πιστός. Και αφού δεν βρίσκουν τίποτα, έρχονται σε αυτό το στίχο και λένε, κοιτάξτε, δεν λέει ότι πίστεψαν. Δεν λέει ότι πίστεψαν. Στον αλήθεια, δεν λέει ότι πίστεψαν. Επίσης δεν λέει ότι δεν πίστεψαν. Οπότε αν να κοιτάξουμε την υπόλοιπη Καινή Διαθήκη, βλέπουμε συνεχώς το ίδιο μοτίβο, πίστεψαν και βαπτίστηκαν. Πίστεψαν και βαπτίστηκαν. Πίστεψαν και βαπτίστηκαν. Ποτέ δεν υπάρχει εντολή, ούτε καν παράδειγμα, ανθρώπου που να βαπτίζεται χωρίς να είναι πιστός. Οπότε, αφού αυτός ο στίχος εδώ πέρα δεν το ξεκαθαρίζει το θέμα, δεν λέει αν ο οίκος είχε πίστη ή όχι, με βάση την υπόλοιπη Καινή Διαθήκη, αν έπρεπε να πάρω μια απόφαση, θα έλεγα ότι ναι, πίστεψαν μαζί με τη Λυδία και γι' αυτό βαπτίστηκαν. Θα το ξέρω, αυτό είναι μεγάλο θέμα, αλλά πρέπει να το συζητήσουμε κάποια στιγμή. Ίσως μέσα στις επόμενες εβδομάδες να κάνουμε κάποιο μάθημα πάνω στο βάπτισμα και να αντιμετωπίσουμε τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούν οι νηπιοβαπτιστές. Αλλά αυτό θα το κάνουμε κάποια άλλη στιγμή. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ας προσευχηθούμε.